Εμείς κυρίες και κύριοι επιστρέφουμε εδώ στο στούτιο όπου έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ΣΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Κύριε Σιζόπουλο, καλώς ορίσατε. Επειδή εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συνέπεσε η παρουσία σας με κομματικά ρεπορτάζ. Δεν θα σας ρωτήσω, παρόλο που θα θέλω ένα σχόλιο, γιατί ξέρω ότι παρακολουθώντας χρόνια το κομματικό ρεπορτάζ και ειδικά το ρεπορτάζ της ΕΔΕΚ, άλλα κόμματα δεν είχαν κανένα πρόβλημα να παρεμβαίνουν με διάφορους τρόπους σε εσωτερικές διεργασίες, διαδικασίες, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό, είναι μια δημόσια αντιπαράθεση. Αγαπητέ Κώστα, εσύ έχεις την ευθύνη να καθορίσεις το πλαίσιο της σημερινής συζήτησης. Εγώ, με αφορμή την πρώτη συνάντηση που έχουμε, να ευχηθώ καλή τηλεοπτική περίοδο και είμαι σίγουρος ότι θα είναι πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ αποδοτική. Και ως εκ τούτου, εμείς είμαστε πάντα στη διάθεση σας να απαντήσουμε χωρίς υπεκφυγές, να πω, τα ερωτήματα τα οποία εσείς θα μας θέσετε για οποιοδήποτε ζήτημα απασχολεί σήμερα την πατρίδα μας και την Κυπριακή κοινωνία. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δηλαδή έχει να κάνει με τις διεργασίες στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της Κύπρου και όπως υπήρξε αυτή η έντονη παρουσία στις τελευταίες εκλογές, με αυτό το αποτέλεσμα, με αυτό το επεισόδιο το οποίο παρακολουθήσαμε τώρα, που φαίνεται να αγγίζει ένα ευρύ πλαίσιο κομμάτων. Τα θέματα των κομματικών διαδικασιών και διεργασιών ή το θέμα του καλωδίου. Θα το αφήσω πάνω σας. Ναι. Ποιον από όλα. Ό,τι θέλετε εσείς. Ναι, θα ξεκινήσουμε από τις κομματικές διαδικασίες. Είναι δηλαδή, προφανές ότι υπάρχουν. Μίλησε και ο πρόεδρος για μια αμφισβήτηση, γενικότερα αμφισβήτηση θεσμών, απαντώντας σήμερα το πρωί σε ερωτήσεις. Δηλαδή, είμαστε σε μια διαδικασία μετεξέλιξης. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Η οποία αυτοί που θα δώσουν απαντήσεις είναι αυτοί που θα είναι οι πρωταγωνιστές της επόμενης περίοδου. Οι οποίοι θα μπορούν να αντιληφθούν τα μηνύματα των εποχών. Είναι γεγονός ότι το πολιτικό σκηνικό, όχι μόνο στην Κύπρο, στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλάζει. Και όχι μόνο. Και αυτό είναι φυσικό να συμβαίνει, γιατί βρισκόμαστε πάντοτε σε κάποιους κύκλους, οι οποίοι από ό,τι βλέπουμε επαναλαμβάνονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες και με διαφορετικά δεδομένα. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η δική μας η πατρίδα δεν είναι το ίδιο με τις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ίσως η μοναδική χώρα η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την κρατική της υπόσταση, την επιβίωση μας λόγω της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας. Και ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι και πάνω απ' όλα οι οποιασδήποτε αποφάσεις μας πρέπει να είναι καλά ζυγισμένες, να είναι σταθμισμένες για να μην επιφέρουν πρόσθετο κόστος είτε πολιτικό, είτε οικονομικό, είτε κοινωνικό στην πατρίδα μας. Και δυστυχώς πρέπει να τονίσουμε ότι μέχρι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν είτε αυθόρμητα, είτε χωρίς περίσκεψη ή χωρίς σωστή ανάλυση να οδήγησαν σε σοβαρά προβλήματα. Και νομίζω ότι τα τελευταία 20-25 χρόνια ήταν αρκετά τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί με σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις και οικονομικές στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, σαφώς, τα κόμματα είμαστε υποχρεωμένα πια να λειτουργήσουμε σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα όπως σήμερα έχουν διαμορφωθεί και περισσότερο τα επικοινωνιακά και όχι μόνο. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας οδηγεί στον λαϊκισμό, στην ανευθυνότητα και στις εύκολες λύσεις, τις οποίες ουσιαστικά δεν θα μπορούν να τις εφαρμόσουμε ή αν θα επιχειρηθεί η εφαρμογή τους να έχει το κόστος. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε υπεύθυνοι, να είμαστε αξιόπιστοι, να έχουμε συνείδηση στο τι κάνουμε και στο τι πράττουμε και τα πράγματα να μην τα βλέπουμε μόνο με βάση το σήμερα ή το χτες. Ότι πρέπει να αξιοποιούμε το χτες, να διαπιστώνουμε τι συμβαίνει σήμερα, αλλά οι αποφάσεις μας πρέπει να έχουν προβλέψεις για το μέλλον. Δεν γίνεται πια να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Δεν γίνεται συστηματικά εμείς οι ίδιοι να είμαστε αυτόχειρες. Δεν είναι δυνατόν εμείς οι ίδιοι με αποφάσεις μας στο τέλος της ημέρας να πληρώνουμε ένα τεράστιο κόστος. Και μπορώ να πω τα θέματα του χρηματιστηρίου, τα θέματα του τραπεζικού τομέα, τα θέματα του κουρέματος, τα θέματα των αξιογράφων, τα θέματα των εκποιήσεων και όλα αυτά με πρόσφατα ακόμα και τα θέματα με την ταύτιση των ευρωεκλογών, με τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης και όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Η ΕΔΕΚ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήταν ένα κόμμα που πάντα με υπευθυνότητα και με μεγάλο πολιτικό και όχι μόνο κόστος προειδοποιούσε, κατέθεσε συγκεκριμένες τις απόψεις και εισηγήσεις, πλήρωσε μεγάλο κόστος για όλα αυτά, αλλά στο τέλος της ημέρας δικαιώθηκε. Και πρέπει να πω ότι η δικαίωση δεν πρέπει πάντοτε να είναι δικαίωση πολιτική.
θα πρέπει σε πολλές περιπτώσεις και οι πολίτες να το αντιληφθούν αυτό το πράγμα και αν θέλουν να δώσουν δύναμη σε αυτήν τη φωνή για να μπορεί να συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντα της πατρίδας μας, να της δώσουν και την άλογη εκλογική στήριξη για να μπορέσει να είναι ακόμα πιο αποδοτική και αποτελεσματική. Η υπόθεση ΕΔΕΚΑ απασχολεί πολύ περισσότερο κόσμο από το εκλογικό σας σώμα. Ακριβώς το είδαμε και στα 50χρονα τώρα, στις διάφορες... 55χρονα. Στα 50χρονα από την εισβολή. Α, στα 50 χρόνια από την εισβολή. Πραξικόπημα εισβολή. Ναι, ναι. Είδαμε στα 50 χρόνια από το πραξικόπημα εισβολή και εσάς και την παρουσία σας έντονα και τη ΕΔΕΚ έντονα και τον πολιτικό σας πατέρα του Μαργαρίτη Βάσο, τον Λισαρίδη, τον ρόλο του. Και θυμηθήκαμε ότι πολλοί μας αγαπάνε, δεν μας παντρεύονται. Αυτό το χαριτολόγημα του Βάσου Λισαρίδη, Βάσος όπως το λέγατε εσείς, γιατρών όπως το λέγατε. Λοιπόν, άρα το μέλλον αυτού του πολιτικού χώρου, του σοσιαλιστικού, απασχολεί πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερους και θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι τα επόμενα σας βήματα. Είναι γεγονός, Σταμό, ότι βλέπετε ότι το σοσιαλιστικό κίνημα στον χώρο της Ευρώπης στις τελευταίες πενταετίες έχει υποστεί μια συρρήγνωση. Το είδαμε και στη Γερμανία προχθές. Μα δεν είναι μόνο στη Γερμανία, είναι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα εκεί είχε έτσι και μια παράδοση για μια αιώνων. Μα και ναι. Στη Γερμανία και στη Γαλλία και στη Σουηδία. Mm-hmm. Και στην Ιταλία και στην Αυστρία. Να επιθυμίσω ότι τη δεκαετία του 80 στην Αυστρία ο Κρέσκι έπαιρνε 52-54%. Mm-hmm. Λοιπόν, mm-hmm. αυτό ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα του ότι από τη μία η παγκοσμιοποίηση, από την άλλη τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και το γεγονός ότι το σοσιαλιστικό κίνημα παρέμεινε σταθερό σε θέσεις και σε αρχές μακριά από λαϊκισμούς και μακριά από ανέξοδες και ανεύθυνες προτάσεις. Ναι, αυτούς που αναφέρετε παρήγαγαν πολιτικό λόγο. Έτσι, και προτάσεις. Ακριβώς. Ναι. Φτάσαμε σε ένα σημείο να πληρώνουμε ένα μεγάλο πολιτικό κόστος. Και πραγματικά, εγώ χωρίς να θέλω να υπερτιμήσω τα γεγονότα, είσαστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πόσες φορές δικαιωθήκαμε με τις προτάσεις που καταθέσαμε. Και είναι εκεί καταγεγραμμένα. Να μην πάω στο απότερο παρελθόν και τι έλεγε ο Βάσος Λισαρίδης πριν το 1974 για τα θέματα της Χούντας, για τα θέματα της Τουρκίας, για τα θέματα της εισβολής. Να μην πάμε στα θέματα του Κυπριακού. Διάβασα και ένα βιβλίο πρόσφατα ενός έτσι ιστορικού που είναι απέναντι σας και έλεγε ότι μόνο η ΕΔΕΚ ήταν το μοναδικό κόμμα το οποίο είχε ενταχθεί από την αρχή ακριβώς, εναντίον τα είχαμε Χούντα. Προβλέψει. Ναι. Αλλά να πάω ας πούμε και σε θέματα κοινωνικά και οικονομικά. Η ΕΔΕΚ δεν ήταν το μόνο κόμμα που προειδοποίησε για τους κινδύνους που ελοχεύουν από τον τρόπο λειτουργίας του χρηματιστηρίου. Έχουμε ομιλία από τις 20 του Νοέμβρη του 2008 στη Βουλή, που προειδοποιούσαμε για τους κινδύνους που ελοχεύουν από τον ανεξέλεκτο τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού τομέα. Και καλούσαμε το κράτος, την εκτελεστική εξουσία, αλλά και τις υποψηφιακές αρχές, να αυξήσουν τον έλεγχο πάνω στον τραπεζικό τομέα για να αποφύγουμε τους κινδύνους που ήρθαν στη συνέχεια. Ήρθαν οι κινδύνοι γιατί δεν έγινε τίποτα. Είμαστε το μόνο κόμμα που προτείναμε αντί να γίνει κούρεμα το 2013 αυτά τα λεφτά το κράτος να τα πάρει από τους πολίτες, από τους καταθέτες με τη μορφή του δανεισμού έναντι ενός δεκαετούς κρατικού ομολόγου με ένα χαμηλό επιτόκιο. Και όταν θα βελτιωνόταν η οικονομία να αγοράζει πίσω το ομόλογα το κράτος και να δει τα λεφτά στους καταθέτες. Κανένας δεν μας άκουσε, κανένας δεν μας υποστήριξε. Είμαστε το κόμμα που προειδοποιούσαμε για τα θέματα των εκπίσεων. Ότι θα δώσουμε υπερόπλα πια στον τραπεζικό τομέα με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι ασυδοσίες που σήμερα βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ναι. Γι' αυτό και καταψηφίσαμε τις εκποίησεις. Προτείναμε μέτρα προστασίας των δανειοληπτών. Δεν εισαγουστήκαμε στη Βουλή. Από το 2022, συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, από τις 6 Δεκεμβρίου του 2022, ζητούμε ότι την αύξηση του επιτοκίου στα στεγαστικά δάνεια το 50% να το προφήσουν οι τράπεζες ως ενδεχομένως μορφή ζημιάς. Και αν υπάρχουν περιπτώσεις όπου το κράτος πρέπει να ενισχύσει τους πολίτες για το στεγαστικό δάνειο, ειδικά σε νεαρές οικογένειες, να το πράξει. Δεν έγινε τίποτε. Αντίθετα σήμερα, και ένα ερώτημα, γιατί ένας πολίτης πρέπει να έχει τα λεφτά του κατατεθειμένα στην τράπεζα. Γιατί πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τα λεφτά κατατεθειμένα στην τράπεζα. Όταν οι τράπεζες δίνουν μηδενικό καταθετικό επιτόκιο, αλλά τα αποθέματα τους τα καταθέτουν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με 4% επιτόκιο. Με 4% επιτόκιο. Και γιατί να έχω τα λεφτά μου στην τράπεζα κατεθειμένα και αύριο, αν συμβεί ακόμα ένα κούρεμα, να κινδυνεύουν. Έθεσα θέμα στη Βουλή πρόσφατα. Να φορολογηθούν με φόρο άμυνας οι τόκοι που παίρνουν οι τράπεζες. Καταψηφίστηκαν από όλα τα υπόλοιπα κόμματα.
με διάφορες δικαιολογίες και προφάσεις. Γνωρίζω ότι έχετε ένα πολύ σημαντικό ραντεβού αμέσως στη συνέχεια και επειδή οι συνάδελφοι περιμένουν από εσάς να ακούσουν κάτι για την ηλεκτρική διασύνδεση, έτσι και εν συντομία και συμπυκνωμένο, δώστε μας. Από την πρώτη στιγμή εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό το έργο, ναι, μεν είναι στρατηγικής σημασίας, όμως υπάρχουν δύο σημαντικοί κίνδυνοι τους οποίους θα πρέπει να προβλέψουμε και θα πρέπει προσεκτικά να λάβουμε αποφάσεις. Ο ένας ο κίνδυνος είναι ο γεωπολιτικός. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εάν αύριο υπάρξει ένα σαμποτάζ σε αυτόν το έργο, τι γίνεται. Το δεύτερο είναι το οικονομικό κόστος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτόν ακριβώς όντως υπήρξαν πρόνοιες οι οποίες ήταν οικονομικά επικίνδυνες για την πατρίδα μας. Τώρα δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες της τελικής διαβούλευσης για να μπορέσω να έχω επίσημη τοποθέτηση. Ελπίζω να τις έχουμε για να τοποθετηθούμε. Όμως αυτό που από την αρχή ως ΕΔΕΚ τονίζαμε είναι ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες να έχουμε μια επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας από την επιτόπια παραγωγή και το οποιονδήποτε έργο διασύνδεσης να έχει συμπληρωματικό ρόλο. Γιατί αν αύριο έχει πρωταγωνιστικό και πρωτεύοντα ρόλο στο ενδεχόμενο ενός σαμποτάζ και μιας καταστροφής που μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι θα είμαστε ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι με τεράστιους κινδύνους. Γι' αυτό η προτεραιότητα πρέπει να είναι η έλευση του φυσικού αερίου. Και δεν το λέμε από σήμερα. Το λέμε από το 2006. Υπάρχει μάλιστα συνέντευξή μου στον πολίτη τον Απρίλιο του 2006 για αυτά τα ζητήματα. Δεν τα λέω εκ των υστέρων, τα λέω από τότε. Γι' αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε άμεσα στο πώς θα μειώσουμε τιμή χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος με παράλληλη αύξηση της επιτόπιας παραγωγής μέσα από ένα ορθολογικό και σωστό ανταγωνισμό και της αρχής ηλεκτρισμού και του ιδιωτικού τομέα. Αυτά πρέπει να είναι στις προτεραιότητες μας. Κύριε Σωπούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.